το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, μια σειρά αποφάσεων του ΕΟΠΗ είχαν ως αποτέλεσμα την περικοπή, τη σταδιακή, αν θέλετε, περικοπή θεραπείων παιδιών με αναπηρία, ιδιαίτερα των παιδιών με αυτισμό και νοητική υστέρηση και άλλες βέβαια παθήσεις. Αποτέλεσμα, οι οικογένειες να είναι αναγκασμένες να διακόπτουν θεραπείες, αναγκαίες θεραπείες, με βάση τα παρεπεμπτικά των φυσικά των ειδικών, είτε να εξαναγκάζονται να βάζουν το χέρι βαθιά στη τσέπη για να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Αντίστοιχα, τέτοιες αποφάσεις ήταν, για παράδειγμα, αυτό που μόλις είπα, η μη κάλυψη του κόστους των ειδικών παιδαγωγών σε παιδιά που έχουν παράλληλη στήριξη ή φοιτούν σε τμήματα ένταξης, οι μαζικές απορρίψεις από τον ΕΟΠΗ παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας από μεγάλο πακέτο θεραπείων παρά τα παρεπεμπτικά των ειδικών. Υπέρα για πέρα την επιστημονική απόφαση του ΕΟΠΗ να καλύπτει θεραπείες, λογοθεραπείες με τη γνωστή κοστολόγηση των 15 ευρώ αναθεραπεία εξ αποστάσεως κιόλας, ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενο. Και φυσικά την ίδια στιγμή εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι αποφάσεις που περικόπτουν θεραπείες στα παιδιά με αναπηρία. Αποφάσεις φυσικά που έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Όπως για παράδειγμα αυτή που όταν ένα παιδί με αυτισμό ή βαριά αναπηρία συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, οι θεραπείες που εγκρίνει ο ΕΟΠΗ μειώνονται στο ελάχιστο. Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως όλες αυτές οι αποφάσεις, και οι παλιότερες αλλά και οι νεότερες, ανοίγουν ένα κύκλο ή έχουν ανοίξει ένα κύκλο περικοπών, έχουν φέρει σε δεινή θέση τις οικογένειες των παιδιών με αναπηρία, αλλά και θέτουν σε κίνδυνο την πορεία της ζωής τους και την ποιότητα των δεκάδων χιλιάδων παιδιών με αναπηρία. Διότι, κοιτάξτε τώρα, η αναπηρία, αν δεν κάνεις έγκαιρα τις επιβαλλόμενες θεραπείες, περιορίζεται ο βαθμός της εξέλιξης αυτού και πρακτικά αυξάνεται η βαρύτητα της αναπηρίας, πράγμα που θα ακολουθήσει το παιδί αυτό σε όλη τη ζωή, επιβαρύνοντας φυσικά παράλληλα και την οικογένειά του. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τα ερωτήματα προς τον Υπουργό, προς το Υπουργείο είναι εάν σε τι μέτρα πρόκειται να προβεί ώστε να ακυρωθούν οι αποφάσεις, αλλά και τόσο οι τελευταίες αλλά όσο και οι προηγούμενες, και να καλύπτουν το δωρεάν όλες οι ανάγκες σε θεραπείες των παιδιών με αναπηρία, με θυσιακές δυσκολίες αντίστοιχα από τον ΕΟΠΗ, και εκεί που χρειάζεται ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ. Και δεύτερον, η αναγκαιότητα ίδρυσης όλων των απαραίτητων δημόσιων δομών, που θα πρέπει φυσικά και να στελεχωθούν αναλόγως, ειδικά, γενικά σχολεία, για να κάνουν εκεί δωρεάν τις θεραπείες τους στα παιδιά, έτσι ώστε να πάψουν να γίνονται έρμια εκμετάλλευσης από τους διάφορους ιδιώτες, και φυσικά να ταλαιπωρούνται καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ στο δρόμο αυτά και οι οικογένειές τους. Παρακαλώ το λόγο ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ πραγματικά για την ερώτηση, γιατί είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα και η πρόθεσή μας είναι να ασχοληθούμε ενεργά, δραστήρια και συστηματικά, μεθοδικά, για να βελτιώσουμε συνολικά τη ζωή αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους. Αυτό που θέλω να σας απαντήσω καταρχήν στην ερώτησή σας είναι ότι οι γνωματεύσεις ειδικών θεραπείων παίρνουν ιατρικό έλεγχο και εξετάζονται επί της ουσίας και πάντα με γνώμονα τη βελτίωση και τις ανάγκες των παιδιών που χρήζουν ειδικής αγωγής. Η ειδική διαπαιδαγώγηση ως θεραπευτική πράξη είναι κοστολογημένη πράξη και αποζημιώνεται από τον οργανισμό. Δεν γίνονται περικοπές από τον ιατρικό έλεγχο, ακόμα και όταν τα παιδιά λαμβάνουν παράλληλη στήριξη ή φοιτούν σε ειδικό σχολείο. Ουδέποτε έχει δοθεί τέτοια οδηγία. Μέρημνα του οργανισμού είναι τα παιδιά υψηλής λειτουργικότητας, γιατί αυτά μπορούν πιο εύκολα να κοινωνικοποιηθούν, παίρνουν ειδικές θεραπείες για να μπορούν να εξελιχθούν περισσότερο. Η κοστολόγηση της εξ αποστάσεως λογοθεραπείας πραγματοποιήθηκε για να μπορέσουν να αποζημιωθούν
γονείς οι οποίοι είχαν κάνει εξ αποστάσεως θεραπείες σύμφωνα με τις οδηγίες της Ειδικής Επιτροπής την περίοδο του COVID, όπως ξέρετε, για την προστασία των ΑΜΕΑ. Η έγκριση του αριθμού των ειδικών θεραπείων γίνεται πάντα με βάση τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών, ακόμη και όταν αυτά ξεπεράσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Πάντα σύμφωνα φυσικά με τα ιατρικά πρωτόκολλα. Ο ΕΟΠΗ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανοίξει επικοινωνία με όλη την επιστημονική κοινότητα προκειμένου να βελτιώσει όλα και πάντα προς όφελος των παιδιών που χρήζουν ειδικής αγωγής και των οικογενειών τους φυσικά στο πλαίσιο της παροχής ειδικών θεραπείων. Μέρημνα του οργανισμού, το οποίο είναι η διόρθωση τυχών αστοχιών, η δίκαιη διαχρονική παροχή στα παιδιά των θεραπείων που δικαιούνται. Αναφορικά με τις δομές στις οποίες πραγματοποιούνται αυτές οι θεραπείες, σκοπός του ΕΟΠΗ είναι να υπογράψουν συμβάσεις. Τώρα πληρώνουμε και ατομικά αιτήματα προκειμένου να μην δαπανούν οι γονείς ούτε ένα ευρώ για τις ειδικές θεραπείες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τον Υπουργό με προσοχή. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, αυτό που βάζουμε πέρα από την πολιτική διάσταση φυσικά που αναδεικνύουμε εμείς και για αυτά τα ζητήματα, όπως για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία μας, είναι και μεταφορά των προβλημάτων από τους ενδιαφερόμενους, τους ίδιους, από τις οικογένειες δηλαδή των αναπήρων παιδιών, από τις οικογένειες των αναπήρων παιδιών, από τους ενιαίους συλλόγους δηλαδή γονέων και κηδεμόνων, και εδώ Αττικής, Νησών και πάει λέγοντας, αλλά και τις συντονιστικές επιτροπές που έχουν οι ανάπηροι, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που και το κράτος, οι υπηρεσίες του δημιουργούν στη βάση όμως πολιτικών και συγκεκριμένων πολιτικών κατευθύνσεων και αποφάσεων. Έτσι, για παράδειγμα, ο ΕΟΠΗ έχει κόψει από παιδί και από παιδιά άλλα απαραίτητες θεραπείες. Με ποια δικαιολογία? Ότι η οικογένειά του παρέχει στο παιδί της με δικά της έξοδα τη λεγόμενη παράλληλη στήριξη στο σχολείο. Σε άλλες περιπτώσεις έχουν κόψει θεραπείες επειδή το παιδί είναι τοποθετημένο σε τμήμα ένταξης. Ενώ οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει και ζητούν από τους γονείς όλο και περισσότερα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των θεραπείων των παιδιών τους, που έχουν ήδη πληρώσει φυσικά από την τσέπη τους. Την ίδια στιγμή σε παιδιά με αυτισμό και άλλες βαριές αναπηρίες μειώνονται δραστικά οι θεραπείες, γιατί άκουσαν, ενηλικιώθηκαν. Αυτό ισχύει. Παράλληλα, στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας κλιμακώνονται οι αποφάσεις που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μειώνουν επιδόματα, ενώ δεν είναι και βέβαια και λίγες αυτές που στο τέλος κόβονται τελείως. Και βέβαια αυτό που επιμένουμε, σε αυτό που απογειώνει τη βαρβαρότητα που περιμένει αυτά τα παιδιά με αναπηρίες, αλλά αν θέλετε και τους εργαζόμενους στην ειδική αγωγή, στο σύνολο, ήταν η απόφαση του ΕΟΠΗ για τη συνταγογράφηση λογοθεραπειών εξ αποστάσεως, μέσω ίντερνετ, έλεος, υπονομεύοντας κάθε έννοια επιστημονικής, θεραπευτικής παρέμβασης, προσέγγισης και πάει λέγοντας. Και την ίδια φυσικά, εντάξει, η κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι ενδιαφερόμαστε, παρεμβαίνουμε με μέτρα στήριξης για τις λεγόμενες ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες κτλ. Εδώ να θυμίσουμε, μπορεί άμεσα να μην σας αφορά, αλλά ενιαία σαν κυβέρνηση λειτουργείται, ο προϋπολογισμός του ΟΠΕΚΑ για το 2023, για το τρέχον έτος, έχει μειωθεί κατά 183 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένουν σε ισχύ 10 αποφάσεις για περικοπές σε θεραπείες που έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα σύνθεσης κυβερνητικής, από το 2013 έως σήμερα, εδώ και 10 χρόνια δηλαδή. Και από την άλλη φυσικά μεριά έχουμε εργαζομένους σε δομές τέτοιου τύπου που είναι σε υποστελεχωμένες αφενός, εργαζόμενοι που είναι σε εξουθένωση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και εντατικοποίηση, το δεν πληρώνονται, μαύρη εργασία, πολλαπλές συμβάσεις εργασίας, και φυσικά στο τέλος τι έχουμε,
μετά και με αυτή την εργασία γυγών, ακύρωση και του έργου τους και πολύ περισσότερο του επιστημονικού τους έργου. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει αυτός ο εμπεγμός να σταματήσει αυτών των οικογενειών, στο σύνολο των προβλημάτων που απασχολούν. Να εγκριθούν, να πληρώνονται, να εγκρίνονται, να πληρώνονται όλες οι θεραπείες των παιδιών με βάση τα περιπεντικά των ειδικών. Να γίνονται θεραπείες με βάση τις ανάγκες και όχι τα όρια των πετσοκομμένων προϋπολογισμών του ΕΟΠΗ, διότι γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο ΕΟΠΗ με κλειστό προϋπολογισμό. Κυρία Στοϊπαρόδο, δεν είναι τωρινό, εδώ και χρόνια η κρατική χρηματοδότηση έχει τελειώσει. Ο ΕΟΠΗ διαχειρίζεται χρήματα αμυγώς από τις εισφορές των εργαζομένων υπερκλάδου υγείας. Δεύτερον, γενναία χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για δωρεάν θεραπείες και σύγχρονα τεχνολογικά αντίστοιχα βοηθήματα σε όλους τους αναπήρους, τους χρόνιους πάσχοντες, χωρίς καμία εξαίρεση. Ούτε να υπάρχουν πλαφόν ή αποκλεισμούς. Είτε είναι ασφαλισμένος άλλος, είτε είναι ασφάλιστος. Είτε είναι Έλληνας, είτε μετανάστης. Και τρίτον, ενίσχυση των υπαρχουσών, αλλά και ανάπτυξη, αν θέλετε, νέων δημόσιων δομών και υπηρεσιών ειδικής αγωγής και κοινωνικής πρόνοιας. Σε πανελλαδικό φυσικά επίπεδο. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και κατάργηση φυσικά κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον ευαίσθητο αυτό χώρο της αναπηρίας. Και φυσικά μαζικές προσλήσεις μόνιμου προσωπικού με εργασιακά, πλήρη εργασιακά δικαιώματα για την κάλυψη όλων των αναγκών, για την πρόληψη και φυσικά για την θεραπεία, αλλά και αποκατάσταση των αναπήρων και όλων του λαού μας. Σας ευχαριστώ, κύριε.